Ο φόβος για πλημμύρες αλλά και τα κουνούπια το καλοκαίρι είναι πάντα εφικτός για τον Δρακουλιάρη ποταμό και το γιόφυρο. Η περιφέρεια Κρήτης, με βάση όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης στην ώρα αιχμής, τρέχει εργολαβίες, με τους πολίτες όμως να λένε ότι ο καθαρισμός πρέπει να γίνει σε όλο το μήκος των δύο αυτών περιοχών. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά με ένα πολύ καλό εργολάβο και τα αποτελέσματα φαίνονται εξάλλου. Όσον αφορά τους ψεκασμούς. Όσον αφορά τα κουνούπια, πριν λίγες ημέρες έγινε ο διαγωνισμός, είναι στο τελικό στάδιο η διαγωνιστική διαδικασία, είναι προϋπολογισμένο 1.800.000 ευρώ για ολόκληρη την Κρήτη, για τις 4 περιφερειακές ενότητες. Τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα απαιτούν την παρέμβαση σε όλα τα ρέματα και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Επιπλέον να σας αναφέρω ότι στο κομμάτι του παραλιακού μετόπου, από τη Σιτία μέχρι την Αγιά Φωτιά, είναι σημαντικό να σας πω ότι κάναμε όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες ήταν ήπιας μορφής για το συγκεκριμένο δρόμο. Μετά την ανάδειξη του επικίνδυνου τοιχείου στη Λιγόρτινο, μέσα από το ρεπορτάζ της Crete TV, η περιφέρεια Κρήτης προωθεί παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποκατασταθεί το ζήτημα που θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για ένα περιστατικό με τραγικές συνέπειες. Είχαμε και έχουμε οριστικό ανάδοχο Δεκέμβριο του 2021. Η συγκεκριμένη μελέτη συμπεριλαμβάνει και την επιτήρηση της όλης διαδικασίας από γεωλόγους, από γεωτεχνικούς, γιατί πέρα από την οδοστροσία και την αναβάθμιση του άξονα, συμπεριλαμβάνει και μέσα προστασίας το συγκεκριμένο τοιχείο. Μετά λοιπόν το σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021, αν και είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, ο γεωλόγος, η γεωτεχνική προχώρησαν σε μία τροποποίηση της μελέτης, διότι όπως πάντως είδατε εδώ και μιλάμε, εσείς, αν πέσει, μιλάμε για τραγωδία ολοκίες. Όπως πράγματι. Δηλαδή έχει πάρει κλίση εντελώς κατάρρευσης. Όπως είδατε κι εσείς, μοίρασε στη μέση, άρα λοιπόν αναγκάστηκε ο γεωτεχνικός να τροποποιήσει τη μελέτη, να ενισχύσει το τοιχείο με τσιμεντοκολόνες, με περισσότερα σίδερα.